Στο απροχώρητο είχε φτάσει η κατάσταση με το παρεμπόριο στην πόλη του Βόλου πριν την παρέμβαση της αστυνομίας, στην οποία απευθύνθηκε ο εμπορικός σύλλογος, βλέποντας πλανόδιους μικροπολιτές να στείλουν τους πάγκους τους ακόμη και έξω από εμπορικές επιχειρήσεις. Η στάση των παρανόμων αυτών ήταν πάρα πολύ προκλητική απέναντι στα καταστήματα. Όπως είπατε και εσείς, έξω δίπλα στις βιτρίνες των καταστημάτων, όλη η αγορά βλέπουμε καθημερινά περπατώντας ότι στους πεζοδρόμους γίνεται κατάληψη πεζοδρόμων από παράνομους μικροπολιτές. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν συνάδει με όλο αυτό το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και σε μια κοινωνία που λειτουργεί κατά από ορισμένους κανόνες και συνθήκες. Η αστυνομία με ποιο τρόπο παρενέβη? Μετά από καταγγελίες αλλά και από περιπολίες, οι οποίες είναι συνεχείς στο κέντρο, έχουν φτάσει στο επίπεδο αυτό, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, να επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα. Η ανταπόκριση της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να έχει σχεδόν εκλείψει τις τελευταίες ημέρες. Αποστείλαμε και την επιστολή στην αστυνομική διεύθυνση, όπου δώσαμε τα συγχαρητήρια για τις ενέργειες αυτές της αστυνομίας και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο, που θα είναι όσο δυνατόν περισσότερος περιορισμός του φαινομένου αυτού, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα γενικότερα σε όλους. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ζητά να δοθεί παράταση στην προθεσμία σύνδεσης των ταμιακών μηχανών με τα POS έως τα τέλη του χρόνου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Βόλου, είναι αδύνατο να προλάβουν να συνδεθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 400.000 επιχειρήσεις. Προσπαθούμε μέσα σε 1-2 χρόνια να κάνουμε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει μια δεκαετία πριν. Το γεγονός της προθεσμίας για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS μέχρι τις 36 δεν βρίσκει όχι μόνο εμάς έτοιμους, τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα POS και την ΑΕΔΕ. Οπότε πρέπει να δοθεί παράταση, ώστε να δοθεί χρόνος για να μπορέσουν να στηθούν τα λογισμικά εξ αρχής. Σημειώνεται πως είναι μείζονος σημασίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Εκτιμάται ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων αγγίζει κάθε χρόνο τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνει δηλαδή το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Επικροτούμε κάθε ενέργεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως είπα και πριν, μακροπρόθεσμα θα μπορέσει να ανοίξει και ο δρόμος μετά για φοροελαφρύνσεις και γενικότερα για παροχές προς επιχειρήσεις, να παταχθεί το παρεμπόριο και γενικότερα το μαύρο χρήμα το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί. Και σαφώς δεν ευνοεί κανέναν και ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας.